Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, θα πάμε σήμερα, συνεχίζοντας την ιστορική μας αυτή αναδρομή, να δούμε μια παρτίδα που παίχτηκε το 1843 στο Παρίσι, μεταξύ δύο αρκετά δυνατών παίκτων τότε, του Pierre-Charles de Saint-Amand και του αρκετά γνωστού, θα έλεγα στους περισσότερους, Howard Staunton. Ο Staunton έμαθε να παίζει σκάκι σχετικά αργά στη ζωή του και δεν έτυχε ποτέ να συναντήσει το McDonald ούτε το Labourdonnais, τους οποίους είδαμε στην προηγούμενη ανάλυση, αλλά από νωρίς στη δεκαετία του 40 ήταν ήδη γνωστός από το 1840, ήταν ήδη ανώτερος από όλους τους αντιπάλους του, οι οποίοι εξελίσσονταν σύμφωνα με την ταξινόμηση του Λάσκετ σε δευτεροκλασσά τους μέτρα. Μελέτησε αρκετά τη θεωρία των ανοιγμάτων και εγγενίασε στο παιχνίδι τη χρήση των περίφημων κομματιών Staunton, τα οποία εδώ και 1,5 αιώνα χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Οργάνωσε το πρώτο διεθνές τουρνουά στην ιστορία και ήταν ο πρώτος που προσπάθησε και κατάφερε να φτιάξει μια διεθνή σκακιστική οργάνωση. Ο αντίπαλός του, ο Saint-Amand, ήταν τότε ο καλύτερος παίκτης στο Café de la Régence και είχε αρκετούς fans εκεί πέρα, σε αυτόν τον παριζιάνικο ναό της Κάισας, και απολάμβανε σημαντική φήμη όχι μόνο ως σκακιστής, αλλά και ως επιτυχημένος έμπορος, καθώς επίσης και ως συντάκτης. Το 1842 επανέκδοση τον Παλαμίδη, τον οποίο είχε εκδώσει, όπως είχαμε δει, ο Labourdonnais στην προηγούμενη ανάλυση μας, στο προηγούμενο βίντεο, που μπορείτε να το δείτε στο κανάλι μας. Ας πάμε όμως να δούμε την παρτίδα. Λοιπόν, η παρτίδα μας λοιπόν αυτή, με τα λευκά είναι ο Saint-Amand και με τα μαύρα ο Staunton. Έχουμε D4 από τον λευκό, D5 από τον μαύρο, C4 από τον λευκό. Έχουμε τον γκαμπί της βασίλισσας δηλαδή. Και σύμφωνα με τον Staunton, σύμφωνα με τα λόγια του, τον γκαμπί της βασίλισσας φαίνεται ανεπαρκές στους Άγγλους καικιστές, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και αστήρευτο άνοιγμα. Είναι λιγότερο εντυπωσιακό από τον γκαμπί στη πτέρυγα του βασιλιά, επειδή είναι λιγότερο επικίνδυνο, αλλά βοηθά ιδιαίτερα στη βελτίωση του μαθητευόμενου καικιστή λόγω του όμορφου και ορθού παιχνιδιού που απαιτείται και από τους δύο αντιπάλους. Και όλοι θα συμφωνήσετε ότι. Όσοι παίζετε σκάκι, ότι έχει δίκιο ο Staunton αυτό. Συνέχεια του παιχνιδιού λοιπόν, έχουμε το ε6 από τον Staunton, ε3 από τον Saint-Amand, c5 από τον Staunton, ύπος το c3, ύπος το f6, ύπος το f3, αξιωματικό στο ε7 από τον Staunton. Και εδώ έχουμε την περίφημη άμυνα του Τάρας, η οποία είναι μια αλλαγή για τον Staunton, ο οποίος από την 7η έως τη 17η παρτίδα του match μεταξύ τους, μεταξύ του Staunton δηλαδή και του Saint-Amand, ο Staunton έπαιζε την τη συμμετρική βαριάντα της, που είναι να παίξει τον ύπο στο C6. Εδώ λοιπόν φεύγει από αυτήν τη συμμετρική και παίζει λοιπόν την άμυνα του Τάρας με τον αξιωματικό στο ε7. Η συνέχεια είναι αξιωματικό στο D3 από το λευκό, β6 από τον μαύρο. Εδώ ο μαύρος θα μπορούσε επίσης να κόψει στο κέντρο, κόβοντας το πιόνι, είναι επίσης καλό. Παρ' όλα αυτά δεν το έκανε. Και μετά έχουμε ροκέ από τον λευκό, ροκέ από τον μαύρο, β3 από τον λευκό και αξιωματικό στο β7 από τον μαύρο. Και η θέση πάνω τώρα που έχουμε στη σκακέρα είναι από την κύρια βαριάντα της Ινδικής της Βασίλισσας. Μετά από το γκαμπί της Βασίλισσας, πήγαμε στην κύρια βαριάντα της Ινδικής της Βασίλισσας. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι μας έχουμε τον λευκό να κόβει στον D5, η οποία είναι μάλλον μια πρώιμη αλλαγή που προκαλείται από την επιθυμία του λευκού να μπλοκάρει τον αξιωματικό που υπάρχει στο β7. Σήμερα καλύτερα αντί για αυτό θα πεζόταν αξιωματικό στο β2 και μετά άμα έκοβε ο μαύρος στο D4 θα είχαμε ε να πάρει στο D4 ή προς το C6 και βασίλισσα στο ε2 ή τον πύργο στο C1, ανάπτυξη δηλαδή των κομματιών. Δύσκολα βέβαια θα καταδικάζαμε αυτή την παρτίδα και το άνοιγμά της, καθώς παίχτηκε πριν από πάρα πολλά χρόνια και τότε οι παίκτες δεν είχαν τη βοήθεια του υπολογιστή όπως έχουμε σήμερα και προσπαθούσαν διαστητικά να αντιληφθούν και να καταλάβουν τις στρατηγικές του παιχνιδιού. Λοιπόν, πίσω στο παιχνίδι μας έχουμε λοιπόν το σύνα κόβει στο D5, το λευκό, μετά έχουμε ε να κόβει στο D5 και βασίλισσα στο C2. Η βασίλισσα εδώ πέρα δεν στέκεται και τόσο καλά. Καλύτερα θα ήταν να έπαιζε τον αξιωματικό στο β2 ή ακόμα και την βασίλισσα στο ε2 ο λευκός, αλλά αυτά δεν το έκανε. Έπαιξε τη βασίλισσα στο C2. Μετά έχουμε αξιωματικό στο C6, α3 από τον λευκό, α6 από τον μαύρο, η οποία είναι μια περτή κίνηση, διότι αν στο μαύρο δεν άρεσε να παίξει τον πύργο στο C8, επειδή μετά ο λευκός θα μπορούσε να πάει τον αξιωματικό του στο F5, τότε θα μπορούσε να παίξει καλύτερα, αντί να παίξει λοιπόν το α6, θα μπορούσε να κόψει στο κέντρο στο D4, που ήταν σίγουρα καλύτερο, παρ' όλα αυτά δεν το έκανε αυτό.
Στο παιχνίδι μας λοιπόν παίχτηκε το Α6, μετά έχουμε τον πύργο στο D1. Εδώ πέρα πιο λογικό θα ήταν για τον λευκό, αντί να παίξει τον πύργο στο D1, να κόψει στο κέντρο. Έτσι, D να φάει στο C5, μετά το Β τρώει στο C5, μετά έχουμε Α4 από τον λευκό, πύργο στο C8 από τον μαύρο και εδώ τη βασίλισσα στο Ε2, το οποίο ταυτόχρονα διορθώνει την άσχημη κίνηση που είχε βάλει τη βασίλισσα στο C2 και επιτίθεται στο πιόνι αυτό στο Α6. Δεν παίχτηκε βέβαια αυτό στο παιχνίδι μας, όπως είδαμε. Και έχουμε το C να κόβει στο D4. Μετά έχουμε, έτσι στο παιχνίδι μας παίχτηκε το... Έπαιξε ο λευκός πύργο στο D1. Μετά ο μαύρος απάντησε κόβοντας το κέντρο. Ο λευκός απάντησε και αυτός παίρνοντας πίσω το πιόνι. Και μετά έχουμε H6 από τον μαύρο. Το οποίο σύμφωνα με το Σεναμάν αποτρέπει την επίθεση του αξιωματικού στο G5 και απαλλάσσει τον ύπο από το να φυλάει αυτό το πιόνι στο H7. Μιας και τώρα δεν μπορεί να το κόψει ο αξιωματικός. Λοιπόν, μετά έχουμε από η κίνηση από το λευκό είναι Β4, το οποίο είναι μια κίνηση που προκαλεί αδυναμία χωρίς λόγο στα λευκά αυτά τετράγωνα. Δεν χρειαζόταν να παιχτεί αυτή η κίνηση. Θα μπορούσε να παίξει για παράδειγμα F4 λευκός και έτσι να αναπτύξει τον αξιωματικό του σε μια αρκετά καλή θέση και θα ήταν και πιο σταθερό, έτσι, και πιο λογικό. Γιατί συνήθως αυτό που λέμε είναι ότι μια από τις βασικές αρχές του κακιού είναι η ανάπτυξη των κομματιών. Και εφόσον ο αξιωματικός αυτός στο C1 δεν έχει κουνηθεί, δεν έχει αναπτυχθεί, καλό είναι να αναπτυχθεί πηγαίνοντας ένα πολύ ωραίο κεντρικό τετράγωνο. Έχουμε λοιπόν D6 από τον μαύρο. Έχουμε Ε1 από τον λευκό, τον πύργο στο Ε1 από τον λευκό. Αξιωματικό στο D6, πύργο στο Ε1, Β5. Και αυτό δεν ήταν απαραίτητο από τον Στάουντον. Μετά έχουμε H3 από τον λευκό, πύργο στο C8 από τον Στάουντον, βασίλισσα στο Β3 από τον Σεναμάν, βασίλισσα στο C7 από τον Στάουντον, αξιωματικό στο D2, το λευκό, βασίλισσα στο Β6 από τον μαύρο. 19, στην κίνηση 19 έχουμε τον αξιωματικό στο Ε3, το λευκό, ύπο στο Ε7, πύργο στο Ε1, τον πύργο από το Α στο Ε1, μετά έχουμε ύπο στο H5, ο οποίος είναι ένας αρκετά παράξενος ελιγμός που έκανε ο Στάουντον. Μετά έχουμε τη βασίλισσα στο D1 από το Σεναμάν, ύπο στο F6 και ύπο στο H4. Και αυτός ο ελιγμός που κάνουμε το άλογο του ο Σεναμάν είναι και αυτός περίεργος. Και εδώ πέρα μπορείτε, αν θέλετε, να παγώσετε το βίντεο και να βρείτε μια κίνηση που δίνει ένα ελαφρύ αλλά σταθερό πλεονέκτημα στο λευκό. Ξέρετε λοιπόν για όσους το βρήκατε, έτσι η κίνηση είναι αυτή, είναι αντί να παίξει ο λευκός τον ύπο στο H4 θα μπορούσε να παίξει τον ύπο στο H5 εφορμώντας το κέντρο και φέρνοντας τον ύπο του πιο κοντά στο C5, δηλαδή αν μπορούσε να παίξει τον ύπο του εδώ, μετά θα μπορούσε να παίξει τον ύπο στο C5, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό σημείο για τον λευκό ύπο. Παρ' όλα αυτά δεν παίχτηκε, είδαμε ότι έκανε αυτό τον ελιγμό. Μετά συνέχεια έχουμε τον πύργο στο C7, βασίλισσα στο D2, ύπο στο H7, άλλη μια ανώφελη κίνηση, έτσι βλέπουμε ότι πάλι παίζει τον ύπο του Στάουντον, διότι ύστερα από το, αν έπαιζε το φανερό πύργο στο F8, ο μαύρος εδώ στέκεται μια χαρά, διότι ο λευκός δεν μπορεί να παίξει, να κόψει στο H6 και αν θέλετε μπορείτε να παγώσετε το βίντεο και να βρείτε το γιατί. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όσους το βρήκατε. Για να δούμε τι θα γινόταν αν ο μαύρος προσπαθούσε να κάνει αυτή τη θυσία και να επιτεθεί. Έχουμε λοιπόν αξιωματικό να κόβει στο H6, έχουμε το πιόνι να κόβει στο H6, έχουμε βασίλισσα να κόβει στο H6. Και μετά η κίνηση που επερναβρίζεται, ας πούμε, για τον μαύρο είναι τον ύπο στο Ε4, φαίνοντας σε μια αρκετά καλή κεντρική θέση. Εδώ ο λευκός δεν έχει κάτι να κάνει στον μαύρο βασιλιά. Ταυτόχρονα έχει ανακόψει την διαγώνιο αυτή εδώ πέρα από τον λευκό ύπο. Και ταυτόχρονα μπορείτε, αν θέλετε, να παγώσετε το βίντεο και να δείτε ποια άλλη κίνηση απειλεί ο μαύρος. Ωραία λοιπόν, συγχαρητήρια όσους το βρήκατε. Αν ο λευκός εδώ για παράδειγμα έπαιζε μια
άσκοπη κίνηση. Για παράδειγμα, ανέκοβε τον ύπο, τόσο ώστε να συνεχίσει την επίθεσή του. Έτσι, γιατί εδώ ο αξιωματικός καλύπτει το τετράγωνο. Η Βασίλισσα μπορεί να πάει στο 7 να πει ρουά κτλ. Τότε ο μαύρος θα μπορούσε να παίξει το. Στον αξιωματικό, συγγνώμη, στο H2 με ρουά. Ο βασιλιάς θα πρέπει αναγκαστικά να φάει τον αξιωματικό. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι η βασίλισσα του λευκού κρέμεται και θα μπορούσε να κοπεί. Και εδώ πέρα ο μαύρος θα κέρδιζε στην ουσία και το παιχνίδι. Θα ήταν πολύ παραπάνω σε δυνάμεις. Έτσι. Αυτό το άλογο απειλείται από τους πύργους. Αυτό το άλογο κρέμεται, απειλείται από τη βασίλισσα. Και γενικά ο λευκός είναι πολύ πίσω σε δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά δεν παίχτηκε αυτό στο παιχνίδι μας, από ό,τι είδαμε. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν εδώ πέρα, όπου έχουμε τον ύπο στο H7. Είδαμε λοιπόν γιατί δεν μπορεί να, γιατί δεν μπορεί να κόψει. Εάν έπαιζε τον πύργο εδώ ο μαύρος, γιατί δεν θα μπορούσε ο λευκός να κόψει εδώ. Παρ' όλα αυτά ο Στάντον ήθελε να το παίξει πιο safe, θα λέγαμε, σημαίνει μας. Οπότε έπαιξε, κράτησε τον αξιωματικό του εκεί. Συνέχεια στο παιχνίδι μας έχουμε τη βασίλισσα στο C2. Ήπως το F6, άλλη με κίνηση από τον αξιωματικό από τον Στάντον και τον βασιλιά στο H1. Και αυτή είναι μια παράξενη κίνηση. Και καθώς ο Πάσκι αρέσκεται να αστείευεται στις τέτοιες κινήσεις, θα μπορούσε να πει ότι αν μπορούσε, ως ένα μάν θα έπαιζε τον βασιλιά του στο H0. Η συνέχεια του παιχνιδιού είναι τον ύπο στο Ε8. Βλέπουμε αρκετές μανούβρες από τον μαύρο ύπο. Τον έχει παίξει αρκετές φορές εδώ πέρα. Συνέχεια είναι ο λευκός ύπος στο F5, το οποίο φαίνεται ότι κάτι προσπαθεί να πάρει χώρο σε ένα μάνα, αλλά είναι ένα αρκετά στρατηγικό λάθος, γιατί θα αλλάξει με την επόμενη κίνηση του μαύρου που κόβει τον ύπο, αλλάζει τον ύπο του με έναν αρκετά παθητικό ύπο. Αυτός ο ύπος του μαύρου ήταν αρκετά παθητικό σε αυτό το σημείο, οπότε δεν χρειαζόταν αυτή η κίνηση από τον Στάντον. Έτσι θεωρείται στρατηγικό λάθος. Η συνέχεια είναι αξιωματικός να κόψει στο F5 προφανώς. Έχουμε α5, βασίλισσα στο β3. Αξιωματικός, το πιόνι κόβει στο β4 και το πιόνι κόβει και αυτό στο β4. Και σε αυτό το σημείο έγινε μια διακοπή, γιατί η παρτίδα είχε ξεπεράσει τις 8 ώρες και διακόπηκε για μια ώρα για να ξεκουραστούν οι παίκτες. Και στην επανάληψη ο Στάντον γύρισε και εξαπέλυσε μια επίθεση και πήρε την πρωτοβουλία. Αν θέλετε και εδώ μπορείτε να παγώσετε το βίντεο και να δείτε ποια κίνηση ήταν αυτή που βρήκε ο Στάντον και έπαιξε μετά την επιστροφή, μετά το διάλειμμα που έγινε στην επιστροφή του. Συγχαρητήρια σας, το βρήκατε. Η κίνηση που έπαιξε ο Στάντον είναι να παίξει τον πύργο στο C4. Μια φαινομενικά περίεργη κίνηση, αλλά θα δείτε το γιατί. Μετά έχουμε από το λευκό τον αξιωματικό στο α2, αξιωματικό στο f6 από τον Στάντον, και εδώ έχουμε πίσω τον αξιωματικό στο d3 από τον λευκό. Σύμφωνα με τον Νέισταντ, αυτή ήταν μια μάταιη προσπάθεια κίνηση, ας πούμε, του Σέναμαν, να απομακρύνει αυτόν τον πολύ τολμηρό πύργο, ο οποίος προσπαθεί, έχει δυσδύσει, θα λέγαμε, στην πλευρά του λευκού. Και εδώ, αν θέλετε, πάλι μπορείτε να παγώσετε το βίντεο ακόμα μια φορά και να βρείτε την επόμενη κίνηση του Στάντον. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όσοι τη βρήκατε. Η κίνηση του Στάντον δεν είναι να σώσει τον πύργο του, να τον πάει πίσω, αλλά η κίνηση του Στάντον είναι να παίξει τη βασίλισσα στο C6, το οποίο αποτελεί μια πρωτότυπη εκδοχή της πετροσιανικής θυσίας της διαφοράς, σύμφωνα με τον Κασπάροφ. Εδώ πέρα, ο Σέναμαν μετά απάντησε παίζοντας τη βασίλισσα στο β2. Και αν θέλετε μπορείτε να ξαναπαγώσετε το βίντεο, έτσι σας βάζω αρκετές φορές, βοηθάει πιστεύω, και να δείτε γιατί δεν μπορούσε να κόψει τον πύργο με τον αξιωματικό λευκός, γιατί θεωρητικά είναι μια κίνηση που θα τον συνέφερε, έτσι, γιατί ο πύργος είναι καλύτερος, έχει μεγαλύτερη αξία από τον αξιωματικό, αλλά μπορείτε να δείτε γιατί δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Για να δούμε τι θα γινόταν αν το έκανε. Έστω λοιπόν ότι έκοβε τον πύργο στο C4 με τον αξιωματικό λευκός. Μετά έχουμε το πιόνι να κόβει στο D4, το οποίο έχει μια διπλή απειλή. Βλέπετε ποια είναι. Η απειλή είναι, η πρώτη είναι, εντάξει, αρκετά σαφής, απειλείται η βασίλισσα στο β3, και η δεύτερη είναι αυτή εδώ διαγώνιος, η οποία είναι ένα μάτ. Αν η βασίλισσα κόψει στο G2, είναι μάτ και τελειώνει το παιχνίδι. Οπότε λοιπόν ο μαύρος εδώ πέρα έχει δύο απειλές ταυτόχρονες, για τις οποίες δεν μπορεί ο λευκός να εξουδετερώσει ταυτόχρονα. Η βασίλισσα του δεν μπορεί να πάει κάπου για να υπερασπιστεί αυτό το πιόνι. Οπότε ή θα χαθεί η βασίλισσα, ή θα έχουμε
ή θα έχουμε ΜΑΤ. Και αν φάγω τη βασίλισσα και φάει τη βασίλισσα με τον πύργο ο λευκός, τότε ο μαύρος τρώει τον πύργο και πάλι έχει πλεονέκτημα, έτσι. Γιατί μετά θα έχει 1-2-3 κομμάτια έναντι 2 κομματιών του λευκού και ένα πύργο καθένας, καθώς και, και το ελεύθερο πιόνι αυτό ο μαύρος. Οπότε βγαίνει κερδισμένος. Οπότε αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που δεν μπορεί να κόψει τον πύργο, για την ώρα τουλάχιστον, ο λευκός. Γι' αυτό έπαιξε και τη βασίλισσα στο β2. Μετά έχουμε τη βασίλισσα στο d7 από τον μαύρο. Και μετά εδώ έχουμε μια κίνηση προφυλακτική, θα λέγαμε, από τον βασιλιά του λευκού που πήγε στο g1. Εδώ πάλι δεν μπορεί να κόψει τον πύργο ο λευκός, διότι αν τον έκοβε, για να δούμε, αν δεν έπαιζε δηλαδή το βασιλιά στο G1 και έκοβε, τώρα που η βασίλισσα κουνήθηκε, θα είχαμε πάλι λοιπόν τον αξιωματικό να κόβει στο C4, τον D να κόβει στο C4, και εδώ θα πρέπει να πάει ο βασιλιάς στο G1 για να αποφύγει την απειλή αυτή εδώ, με την οποία ο λευκός πάλι, με την οποία ο μαύρος θα έδινε ένα ρουά στον λευκό, και ο λευκός αναγκαζόταν να παίξει τον βασιλιά εδώ, και μετά η βασίλισσα θα μπορούσε να κόψει εδώ, γιατί περασπίζεται από τον αξιωματικό και ένα πήμα. Και φυσικά το πιόνι αυτό δεν μπορεί να φάει τη βασίλισσα, ο νέος βασιλιάς βρίσκεται σε αυτό το κομμάτι, διότι υπάρχει αυτός ο αξιωματικός που καρφώνει αυτό το πιόνι. Οπότε αυτή εδώ πέρα η κίνηση, η βασίλισσα να κόψει στο H3 ενώ ο βασιλιάς βρίσκεται εδώ, θα ήταν, θα σημαίνει το τέλος για τον λευκό. Γι' αυτό λοιπόν και πήγε από το H1 στο G1 ο λευκός, για να δημιουργήσει αυτή την απειλή. Μετά έχουμε το D5 από τον μαύρο, είπα στο D5, συγγνώμη, αξιωματικό στο D2, αξιωματικό στο C7, βασίλισσα στο C2, βασίλισσα στο D6, G3 και F5 με μια ισχυρή επίθεση από τον μαύρο. Η επόμενη κίνηση είναι ο μαύρος να... Συγγνώμη, αυτό θα γινόταν εάν έπαιζε, έτσι, εάν έτρωγε τον πύργο ο λευκός. Αυτό δεν έγινε, έτσι. Και στο παιχνίδι μας ο μαύρος μετά έπαιξε τον αξιωματικό στον ύποτο στο H5. Βλέπουμε ότι συνεχίζει ο Στάντον, παρά το ότι ο λευκός προστατεύει τον βασιλιά του, συνεχίζει ο Στάντον να μην φέρνει τον πύργο του πίσω, να μην τον ενδιαφέρει αν θα τον φάει ο λευκός. Το οποίο σύμφωνα με τον Κασπάροφ δεν είναι και τόσο καλό, διότι η προετοιμασία του F7-F5, αυτό που θέλει να παίξει ο μαύρος για να ανοίξει περισσότερο την άμυνα του λευκού, δεν συνάδει με αυτή την πετρωσιανική θυσία της διαφοράς. Μετά εδώ έχουμε D2, βασίλισσα στο D2 από τον λευκό, και εδώ οι σχολιαστές δεν ανέφεραν ότι είναι εφικτό για τον λευκό εδώ να φάει τον πύργο, καθότι μετά από αξιωματικό τρώει τον πύργο, πιόνι τρώει τον αξιωματικό και ύπο στο C3, με την προοπτική μετά να παίξει D4-D5 ο λευκός, εδώ βλέπουμε ότι ο λευκός στέκεται καλά, δεν υπάρχει πλέον αυτή η απειλή, έτσι, γιατί ο βασιλιάς, για το πιόν αυτό δεν είναι καρφωμένο, ο βασίλισσα θα χαθεί, και με την κίνηση αυτή D4-D5 κόβεται και η διαγώνες αυτή από τον αξιωματικό, οπότε ο λευκός μπορεί να σταθεί εδώ πέρα, το οποίο δεν αναφέρθηκε από τους σχολιαστές. Δεν παίχτηκε βέβαια και στο παιχνίδι, οπότε μετά από το βασίλισσα στο D2 έχουμε F5 από το λευκό, και εδώ έχουμε ένα σοβαρό στρατηγικό λάθος από το Σέναμαν παίζοντας στο F4, διότι αδυνατίζει να επανέρθουν τα λευκά τετράγωνα. Καλύτερα θα ήταν εδώ να κάνει όντως να κόψει τον πύργο, έτσι, και μετά να παίξει F3 για παράδειγμα. Το οποίο δεν αναφέρεται από κανέναν. Στην παρτίδα Σπάς και Πετροσιάν που είχε παιχτεί το 1966 στη Μόσχα, στην 7η παρτίδα του μάτς, σε μια παρόμοια θέση ο Λευκός αναγκάστηκε να παίξει F2-F4, ενώ εδώ τίποτα δεν θα τον ανάγκαζε τον Λευκό να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό έγινε πριν από... Η παρτίδα αυτή παίχτηκε πριν από 180 χρόνια σε σχέση με το σήμερα. Έτσι, και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε όλοι δει την γιγαντία πρόοδο στην τεχνική του κακού υπέκτη. Οπότε δεν είχαν αυτή την, ούτε τις γνώσεις που υπάρχουν σήμερα, ούτε τους υπολογιστές να τους βοηθήσουν. Λοιπόν, πίσω στο παιχνίδι μας λοιπόν, μετά το F4, το σοβαρό αυτό λάθος του Σέναμαν, έχουμε την κίνηση, τον ύπο στο G3 από τον Στάντον. Βλέπουμε έτσι ότι εισχωρεί, θα λέμε εισβάλλει στην περιοχή του λευκού. Μετά έχουμε. Αποφασίζει τελικά να κόψει τον πύργο αυτόν μετά από αρκετή ώρα ο λευκός. Κόβει και ο μαύρος λοιπόν, και έτσι ταυτόχρονα
κόβει και το κομμάτι που του κόψει τον πύργο και ταυτόχρονα ενεργοποιεί και τη διαγώνει αυτή για τον αξιωματικό του στο Β7. Συνέχεια έχουμε βασίλισσα στο Β2, πύργο στο F6, άλογο στο C3, άλογο στο Ε4, πύργο στο Ε2, πύργο στο G6. Εδώ πέρα, αν ο λευκός παίξει κάτι σχετικά άκερο, για παράδειγμα, ας πούμε, τη βασίλισσα στο C2, έτσι, τότε έχουμε την εξής συνέχεια. Εδώ ο μαύρος θα κόψει τον ύπο, ο λευκός θα κόψει και αυτό τον ύπο και εδώ θα πάει η βασίλισσα στο Ε7, πύργος παράδειγμα στο B2, εδώ η βασίλισσα στο Ε4, πύργος από το C στο C2, πύργος στο G3, πύργος στο Ε2 και εδώ ο αξιωματικός κόβει στο F4 και ο καρφωμένος αξιωματικός στο Ε3 εδώ πέρα θα χαθεί ταυτόχρονα με τη διάλυση της άμυνας του λευκού βασιλιά. Για παράδειγμα, αν εδώ πέρα προσπαθήσει να τον σώσει ο λευκός παίζοντας τη βασίλισσα στο D2, μετά έχουμε C3 από τον μαύρο. Και εδώ αναγκαστικά ο μαύρος πρέπει να επιλέξει, γιατί αν δεν φάει το πιόνι θα φάει τον πύργο και θα απειλεί κιόλας να γίνει βασίλισσα με ρουά, οπότε πρέπει να το φάει. Οπότε η βασίλισσα τρώει το C3 και μετά έχουμε τον αξιωματικό να κόβει στο Ε3 με ρουά, βασιλιά στο F1, βασίλισσα στο F4 με ρουά, βασιλιά στο Ε1, αξιωματικός κόβει στο D4 και ταυτόχρονα απειλεί και τη βασίλισσα και τον πύργο, έτσι. Βασίλισσα, ας πούμε, ότι πάει στο C2, μετά αξιωματικό σκόβει το Β2. Πύργος, αν προσπαθήσει ο λευκός να κάνει μια αντεπίθεση στην πλευρά του μαύρου, λέγοντας ζουά, παράδειγμα με τον πύργο, διότι με τη βασίλισσα δεν μπορεί να πάει, αυτό το κομμάτι καλύπτεται από τον μαύρο αξιωματικό. Έχουμε τον βασιλιά στο H7 και εντάξει, ο βασίλισσα θα κόψει στο Β2, αλλά ο λευκός δεν έχει τρόπο εδώ να αποφύγει την ήττα, βρίσκεται πίσω σε δυνάμεις. Ο μαύρος είναι μπροστά και ένα πιόνι και έναν αξιωματικό και σε πολύ καλύτερη θέση. Και ο λευκός βασιλιάς είναι αρκετά εκτεθειμένος. Λοιπόν, αυτό δεν παίχτηκε. Έτσι, πίσω στο παιχνίδι μας, λοιπόν, έχουμε τον πύργο στο D1 από τον. Όχι, είμαστε λίγο πιο πίσω, συγγνώμη. Έχουμε τον πύργο στο G6. Η συνέχεια είναι ο πύργο στο D1. Το οποίο θα επιστρέψει τη διαφορά. Αλλά σύμφωνα με το Στάντον, ο λευκός δεν είχε και κάτι άλλο να παίξει. Είναι πολύ δύσκολο να βρει μια γραμμή παιχνιδιού εδώ. Η συνέχεια είναι ο λευκός να κόψει τον ύπο, κόβει και η βασίλισσα τον ύπο και μετά έχουμε το F3, γι' αυτό έτσι θα επιστραφεί η διαφορά, έτσι εδώ απειλούνται ταυτόχρονα και δύο πύργοι. Και εδώ έχουμε τον πύργο στο τον πύργο στο Ε1. Εδώ σε ένα μαν δήλωνε αργότερα στο περιοδικό Παλαμίδης ότι έπρεπε να παιχτεί ο άλλος πύργος, αλλά ο Στάντος στα χρονικά του σκακιστή τον αντέκουσε, διότι έλεγε ότι αν παίζονταν ο άλλος πύργος, δηλαδή αν αντί για τον πύργο να πάει στο Ε1 πήγαινε τον πύργο στο D2 ο λευκός, τότε θα είχαμε αξιωματικό να κόψει τον πύργο, πύργο να κόψει τον αξιωματικό, βασίλισσα στο Ε8 ή και πύργο στο G3, είναι εφικτό. Πύργο στο Β1, πύργο κόβει στο G2 με τσεκ, βασιλιάς παίρνει τον πύργο στο G2, βασίλισσα στο Ε4 με ρουά, βασιλιάς στο F2 και βασίλισσα κόβει στο Β1 και η θέση του λευκού εδώ είναι χειρότερη. Η δύναμη είναι περίπου ίσες, ο μαύρος βρίσκεται ένα πιόνι παραπάνω, το οποίο είναι ελεύθερο πιόνι, και έτσι αυτό εδώ πέρα, και εκτός αυτού ο λευκός βλέπουμε ότι έχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα πιόνια, τα οποία είναι μεταξύ τους ασύνδετα. Έτσι, ενώ ο μαύρος έχει αυτά τα τρία πιόνια μαζί που μπορούν να συνδεθούν και τα άλλα δύο μαζί. Έχει δηλαδή μια πολύ καλύτερη θέση. Οπότε το φινάλε αυτό, άμα το παίξει σωστά ο μαύρος, κατά πάσα πιθανότητα θα το κέρδιζε. Παρ' όλα αυτά δεν παίχτηκε αυτό εδώ έτσι στην παρτίδα μας. Απλά το έδειξε ο Στάντον και αντέκουσε έτσι το Σέναμαν που έλεγε ότι θα ήταν καλύτερο και πάλι δηλαδή θα έφτανε σε χαμένη παρτίδα ο Σέναμαν, οποιονδήποτε πύργο και από τους δύο και αν έπαιζε. Έτσι, εδώ έπαιξε λοιπόν τον πύργο στο D1. Η συνέχεια λοιπόν έχουμε να χαθεί ο πύργος στο Ε2. Ο πύργος κόβει τον αξιωματικό στο Ε2, βασίλισσα στο Ε7, βασίλισσα στο Β2, πύργος στο Ε6, βασιλιά στο F2, πύργος στο Ε4, βασίλισσα στο Α2 και βασιλιά στο F7. Αυτή η κίνηση του Στάντον, ο βασιλιάς στο F7, όχι ότι είναι λάθος, αλλά εδώ μπορείτε αν θέλετε να παγώσετε το βίντεο και να βρείτε μια κίνηση που κέρδιζε απευθείας το παιχνίδι για τον Στάντον, την οποία δεν είδε ο Στάντον. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όσους τη βρήκατε αυτή την κίνηση. Η κίνηση λοιπόν που παρέβλεψε ο Στάντον είναι ο αξιωματικός να κόψει το F4 και ύστερα από μια συνέχεια, ας πούμε, αξιωματικός κόβει στο F4, ο πύργος παίρνει το F4, τον αξιωματικό στο F4 με ρουά, βασιλιά στο G1, βασίλισσα κόβει στο Β4
Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι 3-2-5 πιόνια, 2 πιόνια ελεύθερα και προχωρημένα για τον Μαύρο. Ένα φινάλε αρκετά κερδισμένο για τον Μαύρο. Ο Λευκός δεν έχει κάποια αντεπίθεση. Αν προσπαθήσει για παράδειγμα να πάει τη Βασίλισσα στο Α8 να πει ρουά, τότε ο Βασίλισσας πάει στο H7 και δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να παίξει κάτι ο Λευκός για να κάνει μια αντεπίθεση. Ακόμα και αν πάει τον πύργο του Ε8 για να απειλήσει το Μαύρο Βασιλιά, δεν μπορεί να κάνει κάτι, διότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι και ο βασιλιάς του Μαύρου είναι αρκετά εκτεθειμένος σε ρουά. Έτσι, και δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και τα πιόνια που σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται πιο δυνατά, όπως καθώς κατεβαίνουν. Λοιπόν, πίσω στο παιχνίδι μας, λοιπόν, δεν την βρήκε αυτή την κίνηση ο Στάουντον και έπαιξε τον βασιλιά στο F7, έπαιζε έτσι λίγο πιο safe θα το λέγαμε. Η συνέχεια ήταν συνέχεια έχουμε λοιπόν G3. Αναγκαστικά εδώ πέρα ανοίγει το δρόμο προς τη Μαύρη Βασίλισσα ο Λευκός για να εισβάλλει στη δική του θέση, καθότι μετά από τη Βασίλισσα στο Β7 έχουμε Βασίλισσα Α3, πύργο στο Ε8, Βασίλισσα C3. Κάποιοι λένε ότι αν έπαιζε τον πύργο στο Ε1 θα ήταν λίγο πιο επίμονο για να μην μπορέσει η Βασίλισσα να πάει στο H7. Παρ' όλα αυτά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως η θέση είναι χαμένη για τον Λευκό. Η Βασίλισσα πήγε στο H1, μετά έχουμε H4, G5, Βασίλισσα στο Ε1, προσπαθώντας για μια αλλαγή Βασίλισσας. Αρνείται εδώ ο Στάουντον, Βασίλισσα στο H2 με ρουά, Βασιλιά στο F1, Βασίλισσα στο H3 με ρουά, Βασιλιά στο G1, Βασίλισσα στο G4. Εδώ πέρα κόβει με το πιόνι στο G5 σε ένα μαν. Και εδώ πέρα η παρτίδα διακόπηκε γιατί είχαν περάσει ήδη τα μεσάνυχτα. Και η παρτίδα συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, όπου ο Σέναμαν πάλεψε με ξεσκάτω, θα λέγαμε, για την νίκη. Η συνέχεια λοιπόν την επόμενη μέρα ήταν να κόψει το F4 εδώ πέρα ο Στάουντον. Ο πύργος κόβει και αυτό στο F4, η Βασίλισσα κόβει τον πύργο, η Βασίλισσα κόβει τη Βασίλισσα, εδώ ο πύργος κόβει τη Βασίλισσα σε ψιλον 2 και βλέπουμε εδώ ότι μένει με πύργο εναντί αξιωματικού ο Στάουντον. Έχει ένα παραπάνω πιόνι λευκό, το οποίο δεν σημαίνει κάτι, δεν μπορεί να κάνει κάτι, είναι και διπλωμένο και είναι ένα φινάλε αρκετά δύσκολο για τον λευκό. Θα λέγαμε κατόρθωτο, υπάρχει και το ελεύθερο αυτό πιόνι. Η συνέχεια λοιπόν, που παιχτήκαν αρκετές κινήσεις ακόμα, προσπάθησε όσο μπορούσε ο Σέναμαν, έτσι, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να κάνει και πολλά. Βλέπουμε εδώ, αξιωματικό στο D2, ο πύργος σιγά σιγά, αργά αλλά σταθερά, κόβει τα πιόνια. Δεν μπορεί να προχωρήσει κάποιο πιόνι το λευκός, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα μείνει και με λιγότερα πιόνια και μόνο με τον αξιωματικό. Και εδώ πέρα στην 66η κίνηση, δεν υπήρχε 67η, διότι ο Σέναμαν εγκατέλειψε, διότι δεν υπάρχει τίποτα να μπορέσει να κάνει. Η παρτίδα αυτή διήρκεσε 14 ώρες συνολικά. Και ο Στάουντον κέρδισε το μάτς της ζωής του, παίρνοντας με τον τρόπο του τη ρεβάνς για την ήττα του Μακδόνελ από τον Λαμπορντονέ, σαν Άγγλος που ήταν. Ο Στάουντον άντεξε τόσο στην πίεση των φανατικών Παριζιάνων θειασωτών, όσο και στην κουραστική αναμονή για τις απαντήσεις του αντιπάλου του, σύμφωνα με τον Κασπάροφ. Ο Σέναμαν σκεφτόταν πάρα πολύ, αργούσε πάρα πολύ σε κάθε κίνηση. Ο μέσος όρος διάρκειας των παρτιδών έφτανε τις 9 ώρες. Μια ενδιαφέρουσα εκτίμηση αυτού του μάτς δόθηκε από τον Λάιονελ Κιζερίσκι, τον οποίο θα δούμε παρακάτω, έναν από τους πιο γνήσιους μέτρα εκείνης της εποχής, ο οποίος είπε: «Ο Στάουντον παίζει αυστηρά και με ακρίβεια για να πετύχει τη σωστή ανάπτυξη, κατανοεί τη θέση σε βάθος, κάνει συγκροτημένες κινήσεις και βρίσκει γρήγορα τον προσανατολισμό του. Αλλά ο Σέναμαν δεν έχει φτάσει τη δύναμη του Λαμπορντονέ και του Ντεσαπέλ. Και οι δύο αντίπαλοι παίζουν τα ίδια ανοίγματα. Τα γεγονότα εξελίσσονται αργά». Παρ' όλα αυτά, ο Στάουντον δεν είχε την ανάλογη αναγνώριση ούτε από τους σύγχρονους του, ούτε από τους ιστορικούς, εκτός από τον Φίσερ, ο οποίος το 1964 το συμπεριέλαβε στους 10 καλύτερους μέτρ όλων των εποχών και δήλωσε το εξής: «Ο Στάουντον ήταν ο πιο εμβρηθής αναλυτής όλων των εποχών, περισσότερο θεωρητικός παρά πρακτικός, και ωστόσο ήταν και ο ισχυρότερος παίκτης της εποχής του. Παίζοντας ξανά τις παρτίδες του, ανακάλυψα πόσο σύγχρονες είναι. Ενώ ο Μόρφη και ο Στάινιτς απέρριπταν το φιανκέτο, ο Στάουντον το ενστερνιζόταν. Επιπλέον καταλάβαινε όλες τις τραγικές έννοιες που ασπάζονται σήμερα οι σκακιστές και έτσι πρέπει να θεωρηθεί μαζί με τον Στάινιτς ο πρώτος σύγχρονος σκακιστής». Αυτά ήταν τα λόγια του Φίσερ λοιπόν το 1964 για τον Στάουντον. Αυτή ήταν και η παρτίδα μας. Ελπίζω να σας άρεσε η ανάλυση. Θα ακολουθήσουν και άλλες αναλύσεις. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και κυρίως εγγραφή στο κανάλι, subscribe, έτσι βοηθάει πάρα πολύ. Και καθώς και να αφήσετε σχόλια, είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε για βελτίωση,
Είμαι ανοιχτό και σε προτάσεις ακόμα αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και θα τα ξαναπούμε σε επόμενη παρτίδα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά.